αποκλειστική του συνεργασία με τον διεθνούς φήμης καρδιοχειρουργό του Εθνικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Σιγκαπούρης, κύριο Θεόδωρο Κοφίδη, ανακοίνωσε σήμερα το Νοσοκομείο Υγεία. Κύριε Κοφίδη, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τη συνεργασία σας με το Νοσοκομείο Υγεία, καθώς και για το πώς αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια απουσίας. Καταρχήν, λέγεται πολλές φορές ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι ακόμη περισσότερο Έλληνες. Δηλαδή, υπήρχε ο οραματισμός κάποια στιγμή να γυρίσω στη χώρα μου. Το δίλημα ήταν αν θα έπρεπε να γυρίσω μετά τη σύνταξη ή σε μια ηλικία και μια φάση της καριέρας μου, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο εργασιών και ορισμένων ορόσημων στην καριέρα μου, σε μια νεαρότερη ηλικία που έχει κανείς ακόμη την ενέργεια για να φτιάξει, να χτίσει σε συνεργασία με τον Όμιλο Υγεία. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με το Νοσοκομείο Υγεία? Έχοντας επισκεφτεί την Ελλάδα μετά την εποχή του COVID και τους αποκλεισμούς αρκετές φορές, ο Όμιλος Υγεία σταθερός στις αξίες της προόδου, στην υγεία, στην περίθαλψη και στην καρδιολογία καρδιοχειρουργική, σταθερός στην πρόοδο σε αυτό το τομέα, διακριτικά με πλησίασε και άρχισε μια πολύ αποδοτική αλληλοεπικονίαση, από την οποία προέκυψε τελικά μόνιμη συνεργασία, η οποία ξεκινά σε λίγους μήνες. Ποιες είναι οι καινοτόμες τεχνικές στον τομέα της αντιμετώπισης των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων και ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον σε αυτό? Είναι σύμφωνες με τις πρωτογενείς Ιπποκράτειες αρχές, ή στα λατινικά όπως λέμε primum non nocere. Αν μπορείς δηλαδή να λύσεις ένα θέμα, ένα πρόβλημα στην καρδιά, με λιγότερο τραύμα και ταλαιπωρία για τον ασθενή, σαφώς και πρέπει να το κάνεις. Άρα λοιπόν, οι καινούργιες τεχνικές συνάδουν με αυτές τις πρωτογενείς αρχές. Δηλαδή, η καρδιοχειρουργική ελάχιστης επεμβατότητας, που περιλαμβάνει την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, τη ρομποτική καρδιοχειρουργική, την υβριδική καρδιολογία καρδιοχειρουργική. Άρα δηλαδή, ο ασθενής σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να του ανοιχτεί το στέρνο. Επουλώνεται το τραύμα γρηγορότερα, κάνουμε την επέμβαση δηλαδή με μικρές τομές από τα πλάγια. Η ανάνυψη και η επιστροφή του ασθενού στις πλήρες καθημερινές του λειτουργίες είναι πιο γρήγορη και γενικά αυτό που λέμε το patient journey, η πορεία, το ταξίδι του ασθενούς δηλαδή από το α στο ω είναι πολύ πιο εύκολο, χωρίς τόσο πόνο και ταλαιπωρία για τον ασθενή. Ποιο είναι το μυστικό για να έχει κάποιος υγιή καρδιά και να αποφύγει την επέμβαση? Ελπίζω να μην σας εκπλήξει, αλλά το πρώτο μυστικό είναι οι υγιείς σκέψεις. Το να σκεφτόμαστε θετικά, να έχουμε μια καλή διάθεση, να μην αφήνουμε το άγχος το καθημερινό να μας καταβάλει. Από εκεί και πέρα, οι γνωστοί παράγοντες κινδύνου, κάπνισμα, ασύστολη γαστριμαργία και πολυφαγία, η ακινησία και όλα αυτά που γνωρίζουμε ήδη, ο κάθε πολίτης γνωρίζει τις βασικές αρχές της διατήρησης της υγείας. Η κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από τη φύση του για να κινείται. Λοιπόν, όχι απαραίτητα το jogging ή το τρέξιμο, αλλά το γρήγορο περπάτημα. Εντάξει, ώστε να επιταχύνεται ο μεταβολισμός, είναι ο δεκάλογος, ας πούμε, της σωστής συμπεριφοράς για διατήρηση της υγείας της καρδιάς. Θα ήθελα να καλέσω τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Νοσοκομείου Υγεία, τον κύριο Ανδρέα Καρταπάνη, για να μας δώσει ένα χαιρετισμό. Έχουμε την χαρά και την τιμή σήμερα να κάνουμε μια εκδήλωση για την έλευση του Διεθνούς Αναγνώρισης και Φήμης Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, μέχρι πρότινος, του κυρίου Κοφίδη, ο οποίος θα ενταχθεί μέσα στο πλούσιο και πολύ υψηλό επίπεδο δυναμικό του τομέα της καρδιάς του κέντρου μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το Υγεία πρωτοπορεί στον τομέα της καρδιάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως είναι, μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζετε, αλλά η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς έγινε στο Υγεία κι ας είναι ιδιωτικό. Θέλοντας λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετική παράδοση, συμφωνήσαμε και με τον καθηγητή κύριο Κοφίδη να εμπλουτίσουμε το εξαίρετο δυναμικό του νοσοκομείου μας και με την δική του παρουσία και να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο την γκάμα των επεμβάσεων και των τεχνικών, οι οποίοι
οι οποίες ήδη εφαρμόζονται στο υγεία και με νέες, σύγχρονες, ελάχιστα πνευματικές, ρομποτικές και τεχνικές και θα έλεγα σε τελική ανάλυση να μπορούμε να προσφέρουμε στον κάθε ασθενή εξατομικευμένη επέμβαση, η θεραπεία, η αντιμετώπιση αν θέλετε, ανάλογα με την περίπτωση, με την περίπτωσή του και την ασθένεια την οποία αντιμετωπίζει. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Κοφίδη στην οικογένεια του υγεία. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε συνεργασία με τους πολύ καταξιωμένους και πραγματικά το λέω με πολύ μεγάλη περηφάνεια που έχουμε τέτοιους γιατρούς που συνεργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια μαζί τους και είμαι ευτυχής. Θα παρακαλέσω τον κύριο Πάνο Βάρδα, καρδιολόγο και συντονιστή του τομέα καρδιάς, να έρθει για ένα χαιρετισμό. Ο κύριος Κοφίδης είναι ένας έμπειρος και καταξιωμένος κλινικός, πολύ καλός καρδιοχειρουργός. Δεν είναι ο θεωρητικός της γνώσης, είναι ο έμπειρος καρδιοχειρουργός, ο μάχημος καρδιοχειρουργός σε πολλά μέρη της γης. Η κλινική καρδιοχειρουργική του ομίλου θα ενισχυθεί έτι περισσότερο μέσα από την καινοτόμο παρουσία, κυρίως στο χώρο της ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής, από την παρουσία του κυρίου Κοφίδη.